Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρμακοποιού στο Σύνταγμα απέναντι από το Κοινοβούλιο. Εκδηλώσεις λύπης λαμβάνουν χώρα στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο αυτόχειρας, όπως και στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη, όπου συνταξιούχοι έχουν ανάψει καντιλάκια στη μνήμη του και με σημειώματα διαβεβαιώνουν πως δεν θα επιτρέψουν η πράξη του αυτή να αποδειχτεί μάταιη. Είναι κρίμα, απελπισμένος άνθρωπος να κάνει τέτοιο. Μέσα από μια απελπισία μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εγώ νομίζω ότι με την κατάσταση που μας έχουν φέρει, ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Στέλνουμε τη λύπη μας για τον συνταξιούχο, αυτόν ο οποίος αυτοκτόνησε στο Σύνταγμα και ήταν σημαδιακή η θέση του, δηλαδή πήγε εκεί απέναντι από τη Βουλή και αυτοκτόνησε. Να ξέρει αυτός ότι εμείς δεν θα παραδώσουμε τα όπλα σε αυτούς που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Επειδή λένε οι πολιτικοί ότι θα μας δώσουν ελπίδα. Εμείς δεν θέλουμε ελπίδα. Τη σύνταξή μας θέλουμε πίσω. Πολίτες εκφράζουν την ανησυχία πως τα φαινόμενα αυτοχειρίας θα αυξηθούν, ενώ κάποιοι δεν διστάζουν να ομολογήσουν πως η εξαθλίωση τους οδηγεί στο να προχωρήσουν και οι ίδιοι στο απονενοημένο διάβημα. Είμαι Έλληνας, έχω 3 παιδιά και δεν με βοηθάει κανένας. Θα πέσω και θα αυτοκτονήσω. Σας μιλάω αληθινά. Ούτε σύνταξη με δίνουνε, ούτε δουλειά με δίνουνε. Τίποτα δεν με δίνουνε. Και δεν με αφήνουν να πουλήσω και τα χαρτομάτιλα. Να μεγαλώσω τα ανήλικα 3 παιδιά μου. Όπου να είναι θα αυτοκτονήσουμε όλοι. Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Έτσι μας καταντήσαν αυτοί που μας κυβερνάνε. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένα γεγονός το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα. Υπάρχουν άλλα τόσο πάρα πολλά γεγονότα τα οποία γίνονται κάθε μέρα, ζουν στο περιβάλλον μας, στο κοινωνικό μας περιβάλλον, στο επαγγελματικό μας περιβάλλον. Υπενθυμίζουμε πως ο 77χρονος αυτόχειρας στο σημείωμα που άφησε υποδεικνύει την κυβέρνηση ως ηθικό αυτουργό της πράξης του, καθώς του στέρισε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Έτσι, επιλέγοντας ο ίδιος ανάμεσα στο αξιοπρεπές τέλος και την αναζήτηση τροφής στα σκουπίδια, επέλεξε το πρώτο.